κοντά μας για να απαντήσουμε στα κρίσιμα ερωτήματα. Ξεκινάμε από εσάς, κύριε Χατζησαλάτα. Τι γίνεται με τα επιδόματα, πώς θα πιστωθούν, πότε, αν έχετε ενημέρωση και τι άλλο έχετε να επισημάνετε. Καλημέρα, κύριε Παπλόπουλε, καλημέρα, κύριε Πατροκόη. Καλημέρα. Και πριν πούμε για αυτά, απλά πολύ σύντομα να σας ευχαριστήσω ως μέλος του Κοινωνικού Συνόλου, γιατί ο πολίτης, όσα μέτρα και να εξαγγελθούν, αν δεν είναι ενημερωμένος, δεν μπορεί να τα εφαρμόσει. Και αυτή η προσφορά σας στην ενημέρωση είναι ανεκτήμητη. Να είστε καλά. Όσον αφορά τα επιδόματα, είχαμε πει από το φιλόξενο κανάλι σας και την εκπομπή σας την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο κάθε εργαζόμενος που κλείνει η επιχείρησή του θα λάβει ένα επίδομα της τάξης των 400 500 ευρώ μέσω του ΟΑΕΔ. Να πούμε πλέον ότι εδώ χαμηλώνει πλέον το ποσό αυτό, γίνεται 300-400, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τρεις νομούς που είχαμε το πρόβλημα με τις επιχειρήσεις. Πλέον επεκτείνεται σε όλη τη χώρα και καταλαβαίνετε ότι πλέον οι απαιτήσεις είναι πολύ περισσότερες. Έτσι λοιπόν, μέσα από το σύστημα Εργάνη και μέσα από μια υπεύθυνη δήλωση που θα κάνει ο κάθε εργαζόμενος, θα πάρει αυτό το ποσό, θα πιστωθεί στο λογαριασμό του. Υπολογίζουμε για τους πρώτους 2-3 μήνες θα είναι καλυμμένο. Και το σημαντικότερο απ' όλα, η μάχη των μαχών σήμερα με το Eurogroup, όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως και με τον κύριο Δημητρέλη, αυτά τα χρήματα τα οποία θα δοθούν είτε στις επιχειρήσεις είτε στους εργαζόμενους, να είναι χρήματα τα οποία δεν θα δοθούν στο πρωτογενές πλεώνασμα. Χρήματα τα οποία θα πάνε στην πραγματική οικονομία και στον συνάνθρωπό μας. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να πούμε στους πολίτες ότι αλλάζει πλέον η λειτουργία της ΑΔΕ και των μονάδων της. Πλέον από εδώ και πέρα οι εφορίες θα δέχονται μόνο τηλεφωνήματα και email για τους φορολογούμενους που θέλουν να εξυπηρετηθούν. Θα απαντιούνται λοιπόν τα τηλεφωνήματα και τα email με τον ίδιο τρόπο και σε έκτακτες και ειδικές περιπτώσεις όπου ο πολίτης θα πρέπει να επισκεφτεί τη μονάδα, σε αυτή την περίπτωση θα κλείνεται ένα ραντεβού. Στην είσοδο θα υπάρχει συγκεκριμένος συνάδελφος, ο οποίος θα πιστοποιεί το ραντεβού και έπειτα θα εισέρχεται ο πολίτης στη μονάδα. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι οι συνάδελφοί μου είναι χωρισμένοι σε τρεις ομάδες. Η μία ομάδα θα είναι εντός της ΔΟΗ για να εξυπηρετεί τον κόσμο. Οι άλλες δύο ομάδες θα είναι στο σπίτι με τηλεεργασία και αν ομικαίνει το παρουσιαστεί ένα κρούσμα στη μονάδα, αυτή εκενώνεται, απολυμαίνεται, φεύγουν οι συνάδελφοι της ομάδας που εργάζονταν μέσα και θα αντικατασταθούν με κάποια άλλη ομάδα αυτούς που έχουν τηλεεργασία. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό είναι το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί το Σαββατοκύριακο για τα καταστήματα εστίασης, αυτά τα οποία έχουν take away και delivery. Ναι. Εάν είχαν τραπεζοκαθίσματα και δεν επιτρεπόνταν να κάνουν delivery, θα έπρεπε να πάνε στην εφορία για να βγάλουν ένα κάτι και μετά να το κάνουν. Πλέον, με κύκλη η οποία θα κυκλοφορήσει κατά πάσα πιθανότητα σήμερα, θα δίνεται δυνατότητα αυτές οι επιχειρήσεις να λειτουργήσουν, να κάνουν delivery, χωρίς να αναγκαστούν να πάνε στην εφορία και να βγάλουν πλέον αυτό το GAD. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό θα γίνει για ένα μήνα και βλέπουμε, ελπίζουμε μέχρι τότε πλέον να έχει τελειώσει η διαδικασία. Να πάμε και στον κύριο Μητρόπουλο λίγο, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα. Κύριε Μητρόπουλε, καλημέρα. Ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Καλό κουράγιο στο λαό μας. Συγχαρητήρια στους γιατρούς, νοσηλευτές, αλλά και σε εσάς που ενημερώνετε τον κόσμο. Να είστε καλά. Πώς μπορούν να διαφυλάξουν τις θέσεις εργασίας τους, ρωτάνε. Και τις αποδοχές τους. Τις αποδοχές, ακριβώς, οι εργαζόμενοι. Ανησυχούν και αγωνιούν. Κύριε Παπλούπε, κυρία Κουντροκού, όταν συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα, Σόφια, μετά την Κατρίνα κλπ., οι κυβερνήσεις διευθετούν τα του οίκου τους και αφήνουν τους ιδιωτικούς συνήθως εργατοϋπαλλήλους στον κιάδο. Πρέπει να ξέρουν και οι συνάνθρωποι μας τώρα ότι όταν μια κυβέρνηση αποφασίζει το αναγκαστικό κλείσιμο των επιχειρήσεων, ταυτοχρόνως απαλλάσσει τους εργοδότες από τον καταβολή μισθών. Καλώς έκανε και έκλεισε τις επιχειρήσεις, ναι, αλλά είναι ένα ζητούμενο για 400.000 κατά τις δικές μας εκτιμήσεις, περίπου 480.000, που από χθες είναι μετέωρη στην καταβολή των μισθών. Άρα πρέπει η κυβέρνηση να κάνει μάχη και στο Eurogroup από αυτό το χρονοταμείο, το οποίο πρέπει να μεγαλυνθεί, δεν υπάρχουν πολλά χρήματα, αλλά πρέπει να πιεστούν αυτοί οι ηγέτες να δώσουν παραπάνω χρήματα για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, να πάρει τους μισθούς του, διότι επαναλαμβάνω, το αναγκαστικό κλείσιμο των επιχειρήσεων σημαίνει ότι ο εργοδότης δεν υποχρεούται να καταβάλει τους μισθούς. Άρα λοιπόν εδώ είναι ένα ζητούμενο πώς η κυβέρνηση θα λύσει. Δεν λέω για τους άλλους που επηρεάζονται άμεσα-έμεσα και τις αυθαιρεσίες στην εργατική νομοθεσία. Για παράδειγμα, είμαστε και εμείς οι εργατολόγοι και η ένωσή μας λίγο ανεκτική, διότι είναι μεταβατικές έκτακτες οι συνθήκες. Δεν μπορεί, λέγαμε, στο εργατικό δίκαιο να επιβάλλεται κατοίκον εργασία, αυτό που λέμε τηλεργασία, ναι, μόνο μερός. Είδαμε, ναι, και στις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου να επιβάλλεται μόνο μερός. Περιμένουμε να περάσει αυτό το μεταβατικό διάστημα, διότι βλέπουμε ότι οι κυβερνήσεις βρίσκουν το πάτημα, την ευκαιρία, το πρόσχημα
και παραβιάζουν και αναγκαστική νομοθεσία που ισχύει στην πατρίδα μας. Αλλά σε αυτό εμείς δεν μένουμε, κύριε Παυλό. Ναι. Πρέπει το Υπουργείο Εργασίας να εκδώσει αυστηρότατες εγκυκλίους που θα προστατεύουν τους εργαζόμενους. Αυτό λέτε. Προέχει η μισθοδοσία. Αυτά τα οποία κάνουμε, εμείς δεν επικοινωνούμε μόνο με τους φοιτητές μας, διότι αγωνιούν. Ναι. Δίνουμε εργασίες μέσα από το διαδίκτυο κλπ. Διότι και τα παιδιά αγωνιούν για τις σχολές τους. Αλλά βλέπω καθημερινά, παίρνουμε τώρα προηγουμένως όσο σας ανέμενα, πήραμε 3 μηνύματα τώρα στην ΕΝΙΠΕΚ, αυθαίρετη μεταβολή της αορίστου χρόνου εργασίας σε εκπεριτροπή. Με μείωση των ημερών εργασίας και της μισθοδοσίας. Μάλιστα. Δεν θέλω να είμαστε ακραίοι και υπερβολικοί. Μάλιστα. Αλλά αυτά τα αναμένουμε. Ευχόμαστε η κυβέρνηση να τηρήσει την νομοθεσία. Να μην συμβούν αυτά. Να μην συμβούν. Και γιατί την πληρώνει πάντα ο ιδιωτικός τομέας, κύριε Παύλο. Και τι προτείνετε και στους εργαζομένους, τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση που πέσουν θύματα των εργοδοτών τους. Ναι. Και πώς μπορούν να προφυλάξουν την εργασία τους, γιατί φοβούνται να τα καταγγείλουν αυτά τα φαινόμενα. Προέχει να προσέξουν την υγεία τους, των οικογενειών. Ναι, αλλά για να έχουν την υγεία τους, κύριε Μητρόπουλε, πρέπει να έχουν και τα χρήματα για να μπορέσουν να ζήσουν. Όπως το είπα. Αλλά είναι ευθύνη της κυβέρνησης, είναι ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας, διότι η ιστορία έχει δείξει ότι τα γεγονότα σοκ τα πληρώνει ο πολύπαθος ιδιωτικός τομέας. Σας ευχαριστούμε, είδατε, κύριε Μητρόπουλε, κύριε Χατσαρά. Διευθετήθηκε και καλώς το θέμα. Παρακαλώ πολύ. Της άδειας. Σε αυτό τον γογγοθά που ανεβαίνουμε όλοι μας, να σας έχουμε κοντά μας για να μας ενημερώνετε και να φωτίζουμε πτυχές που θα προκύψουν. Πολύ σωστά. Διότι θα περάσουμε μεγάλη περιπέτεια σε όλα τα επίπεδα. Χρήσιμοι είσαστε. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Χατζησαλάτα, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Ναι. Μία υγιής να βγούμε αυτή την περιπέτεια και να θυμόμαστε ως κακή ανάμνηση. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κέλλας. Να είστε καλά.